Επιστρέφουμε εδώ στο Γιατί Μπαμπά μαζί με την Ελένη Καλογεροπούλου. Και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Ελένη, είναι: έρχεται το παιδί στο σπίτι, προσπαθείς να βάλεις τους καλώδες που είπες και με αγάπη και με φροντίδα και να κάνεις την καλή και να κάνεις την κακή. Σε στηρίζουν από το περιβάλλον σου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ήταν θετικοί? Ναι, υπήρξανε. Η οικογένειά μου με στήριξε πάρα πολύ και με στηρίζει. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, και από όταν ζούσε η μητέρα μου, και ήδη η μητέρα μου με στήριξε, αλλά η οικογένεια του αδερφού μου είναι, θα σου έλεγα, και τα ξαδέρφια μου, όλο ο στενός μου περίγυρος. Υπήρξανε όμως άνθρωποι οι οποίοι είχαν παιδιά και οι οποίοι αντέδρασαν. Γιατί ίσως θεώρησαν ότι στη συγκεκριμένη στιγμή ο γιος μου δεν ήταν, ας πούμε, καλή επιρροή και ότι τα βλέμματα όλων στρέφονται επάνω του. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι αυτά τα αφήνεις πίσω, όχι ότι δεν σε πληγώνουν, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή θέλεις μία συμπαράσταση. Ακριβώς. Δεν ξέρεις, δεν έχεις την εμπειρία σε όλα τα πράγματα που αφορούν ακριβώς ένα πεντάχρονο. Και σίγουρα δεν θέλεις πόλεμο όταν προσπαθείς να βρεις τις ισορροπίες σου. Και σίγουρα, ναι, ή δεν θες να αισθάνεσαι ότι ξαφνικά χάνεις ανθρώπους από γύρω σου. Υπάρχει όμως και αυτό, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, μέσα και από αυτή τη διαδικασία βλέπεις... Και ποιοι είναι σημαντικοί, ποιοι δεν είναι. Ακριβώς, βλέπεις το ποιοι άνθρωποι μπορούν να σου σταθούν, το ποιοι δεν θα σου σταθούν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Ακριβώς, και στα δύσκολα φαίνονται και οι αληθινοί άνθρωποι που είναι κοντά μας. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, όταν πλέον έρχεται το παιδί στο σπίτι, ένα παιδί που είχε μάθει με πάρα πολύ κόσμο στον μητέρα, γιατί το προσωπικό του μητέρα είναι αρκετά άτομα, ναι, που φροντίζουν. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ξαφνικά είστε που λες. Δύο. Είναι σε πάρα ένα σπίτι. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι, υπήρξε μία. Μέχρι να βρείτε τα νερά σας. Ναι, και μέχρι να βρούμε τα νερά μας και το παιδί προσπαθούσε να καταλάβει, ήθελε να είναι με πολύ κόσμο. Του λείπαν τα παιδιά, αρχή, γιατί είχε μάθει παιδιά. Του έλειπαν ακριβώς τα παιδιά. Ωστόσο, πήγε κατευθείαν σε παιδικό σταθμό. Και οπότε, βοήθησε. Ναι, βοηθήθηκε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Έμενε, ξέρω εγώ, μέχρι το μεσημέρι. Είχε παρέα. Και από εκεί και ύστερα πήρα την κατάσταση στα χέρια μου. Δηλαδή, τι έκανα? Μπήκα στον παιδικό σταθμό, ξεκίνησα να βρίσκω μαμάδες που ήθελαν να κάνουν ακριβώς, παρέα με το παιδί. Ακριβώς, ό,τι κάνουν όλες οι μαμάδες. Ό,τι κάνουν οι μαμάδες. Και άρχισα να αποκτώ καινούριους φίλους και το παιδί μου να αποκτά καινούριους φίλους. Εγώ επίσης έκανα, γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς με τους οποίους κρατάμε ακόμα μία σταθερή και τρυφερή φιλία. Και έτσι να σε ρωτήσω μπόρεσα... και κάτι άλλο. Η βρεφοκόμπος του, η κυρία που είναι είχε μεγαλώσει, είναι ονάτου, είναι ονάτου. Έγινε, ναι, έγινε πάρα ονάτου. Πολύ ωραία. Τις πρώτες μέρες του έλειπε. Πολύ. Αλλά εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα στη ζωή σας. Χριστή, οπότε... θα σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποια ζευγάρια θεωρούν ότι πρέπει κατευθείαν να κόβεις αυτό το δεσμό. Εγώ ακολούθησα άλλο δρόμο από ένστικτο. Πιο υγιές μου ακούγεται αυτό. Κράτησα το δεσμό που είχε το ακριβώς παιδί μου. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι της ζωής του, το οποίο εγώ οφείλω να το σεβαστώ. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη ένας άνθρωπος που το μεγάλωσε μέχρι τα 5 να εξαφανιστεί. Δεν αυτό γίνεται. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, ναι, που το λες. Γιατί δείχνει ότι νοιαζόσουν και πάρα πολύ για το παιδί και δεν του έκοψες ένα πολύ σημαντικό δεσμό. Καθόλου. Και νοιαζόμουν και για την ονάτου τη Μαρία τη Μαυροειδή, γιατί και αυτή είχε μία απέραντη αγάπη για αυτό το παιδάκι. Το έπαιρνε στο σπίτι της, προσπαθούσε να του προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δηλαδή, είχε πολύ τρυφερότητα, του μάθανε μαντινάδες. Τώρα που μιλάμε για τις βρεφοκόμπους, θέλω να πάμε για λίγο στο μητέρα, στο Κέντρο Προστασίας Παιδιών Μητέρα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν τα παιδιά, τους ανθρώπους που είναι και στην καθημερινότητά τους, και να μιλήσουμε και με την κυρία Ψαρά ξανά, για να μας δείξει έναν άλλο τρόπο για να βρουν σπίτι τα παιδιά του μητέρα, τον τρόπο της αλλαδοχής. Η Σεμίνα έχει πολλά παιδιά χωρίς να είναι μαμά.
είναι η βρεφοκόμος των παιδιών του Ρόζου Περιπτέρου. Πολύ νέα η ίδια, εδώ και 4 χρόνια, φροντίζει τα παιδιά του μητέρα. Έχουμε 13 παιδιά αυτή τη στιγμή. Το μικρότερο είναι 6,5 μηνών και το μεγαλύτερο 4,5 ετών. Είναι ανάμεικτα αγοράκια και κοριτσάκια. Ζουν όλα μαζί. Φανταστείτε το σαν ένα μεγάλο σπίτι. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες βιολογικές, ψυχολογικές, νοητικές, συναισθηματικές. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η έννοια της ήταν στα παιδιά και διέκοπτε συνέχεια για να ρωτήσει τη συνάδελφό της τι κάνουν και αν είναι όλα εντάξει. Είναι και μια πρόκληση εντός εισαγωγικών να μπορέσεις αυτά τα παιδιά να δώσεις περισσότερα ερεθίσματα γιατί το έχουν ανάγκη. Δεν είναι παιδιά που ζουν σε οικογένειες, έχουν κάποιον από πίσω τους να νοιάζεται, να τα φροντίζει. Ό,τι τους δώσεις το παίρνουν από σένα, δηλαδή η αγάπη, η φροντίδα, η βόλτα που θα πάνε, ο τρόπος που θα τους μιλήσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουν από εμάς αυτό το προσωπικό. Τη ρωτώ αν τα μικρά παιδιά τη βλέπουν σαν μαμά τους. Ξέρουν ότι δεν είμαστε οι μαμάδες τους οι κανονικές, αλλά ότι είμαστε οι φίλες τους, αυτοί που τους αγαπούν, που τους φροντίζουν, που νοιάζονται για αυτούς. Είμαστε σαν μαμάδες τους, λίγο μαμάδες, λίγο δασκάλες. Και ενώ κλείνουν οι κάμερες, η Σεμίνα μου λέει «Το κάθε παιδί έχει τη δική του τύχη». Πολλές φορές μπορεί να στραβώσει κάτι με μια οικογένεια και να μην φύγει και στεναχωριέμαι πολύ. Αλλά μετά το παιδί πηγαίνει σε ένα καλύτερο ζευγάρι και λέμε κάθε εμπόδιο για καλό. Η κυρία Ελευθερία Ψαρά στη συνέχεια μας δίνει πληροφορίες για το πώς μπορούν να βρουν οικογένεια μέσω της αναδοχής τα παιδιά που δεν είναι εύκολο να υιοθετηθούν. Και η διαδικασία για να γίνεις ανάδοχος γονιός είναι περίπου όπως για να γίνεις θετός γονιός. Mm. Δηλαδή προηγείται η υποβολή της αίτησης και η αξιολόγηση της ανάδοχης οικογένειας. Ναι. Οι περιπτώσεις των παιδιών που έχουν τους βιολογικούς τους γονείς, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν οι γονείς να αναλάβουν τα παιδιά, άρα πρέπει να μπουν σε μία ανάδοχη και μετά οι βιολογικοί γονείς να τα πάρουν πίσω, είναι εξαιρετικά λίγες περιπτώσεις. Αλλά τις γνωρίζουμε από την αρχή και ο ανάδοχος γονιός που αναλαμβάνει την περίπτωση ενός τέτοιου παιδιού ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτό το παιδί θα επιστρέψει στη βιολογική του οικογένεια. Αυτές όμως σας έλεγαν ότι είναι οι ελάχιστες των περιπτώσεων. Κυρίως τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι για μόνιμη παραμονή στην ανάδοχη οικογένεια. Δεν έχουν δηλαδή την βιολογική τους οικογένεια, δεν έχουν ενδιαφέρον από τη βιολογική τους οικογένεια, δεν μπορούν να υιοθετηθούν λόγω των προβλημάτων τους, γιατί δεν υπάρχουν ζευγάρια που επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα τέτοιο παιδί. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά αυτά θα μπουν σε μία ανάδοχη οικογένεια για να έχουν και αυτά τη δική τους οικογένεια. Η ανάδοχη οικογένεια δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τα παιδιά αυτά και αρκετές φορές μπορεί στη συνέχεια μετά από χρόνια, αφού έχουν δημιουργηθεί δεσμοί που σας λέω, να υιοθετήσει αυτό το παιδί. Εμείς το ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν στα ιδρύματα. Αν έχετε σκεφτεί ποτέ την υιοθεσία ή την αναδοχή, ελπίζω το γιατί μαμά να σας κάλυψε κάποιες από τις απορίες ή ίσως και κάποιους από τους φόβους σας. Επιστρέφουμε στο γιατί μαμά και στην Ελένη Καλογεροπούλου. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση, φαντάζομαι ότι άλλαξε όλη σου η ζωή. Ποια είναι τα πράγματα που άλλαξαν προς το καλύτερο, θα φαντάζομαι, αλλά και εσύ πρέπει να άλλαξες πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου. Ναι, άλλαξα τα πάντα στην καθημερινότητά μου. Καταρχήν, πριν ήμουν μόνη μου, έκανα ό,τι ήθελα, πήγαινα όπου ήθελα. Ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη, ακριβώς, ταξίδευα πάρα πολύ. Το θυμάμαι. Ναι. Ταξίδευα σε όλο τον κόσμο, πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Επαγγελματικά ταξίδια, πολιτικά μετά ρεπορτάζ. Άλλαξαν τα πράγματα, δηλαδή τα άλλαξα εγώ. Σε προτεραιότητα ήταν ο γιος μου και η δουλειά πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Δεν το μετάνιωσα. Ήμουνα χορτάτη, δηλαδή τα είχα κάνει όλα. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις, αχ τι χάνω, ούτε το άγχος, τι θα γίνει και το ένα νομίζω και το άλλο. Νομίζω ότι η Ελένη δεν είχες αποθυμπέλα. Οπότε δεν είχα. Ήσουν πολύ χορτάτη και μπορούσες να δώσεις πράγματα. Ναι, αυτό είναι ήμουνα το έτοιμη για αυτό το πράγμα που έκανα. Και πραγματικά σου λέω ότι είναι μοναδικό αυτό που ζω. Δεν περίμενα ότι θα εισπράξω τόση χαρά και τόση ικανοποίηση. Και θέλω να πω και το εξής, ότι είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή. Να μεγαλώσει ένα παιδί, να το μεγαλώσει και να το κάνει ένα καλό άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ στο γιο μου αυτό του λέω.
Πρώτα από μου λέει, μαμά, τι να γίνω. Λέω, πρώτα απ' όλα, καλός άνθρωπος. Καλός. Τα μάτια σου ανοιχτά, τα αυτιά σου ανοιχτά, να είσαι ευαίσθητος, να μην... μάθε να ακούς τους άλλους. Και από εκεί και ύστερα θα βρεις το δρόμο, θα τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που θα ήθελα να πω, Ειρήνη, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι... Όσοι σκέφτονται να υιοθετήσουν, μην ψάχνουν να βρουν το τέλειο το μωρό. Τέλειο δεν παιδί. Υπάρχουν τέλειες καταστάσεις. Δεν, τα μωρά, τα ξανθά, τα στρουμπουλά, τα γαλανομάτικα και τα λοιπά που τα κάνουν όλα, που είναι η νέα Einstein, υπάρχουν στις διαφημίσεις. Στη ζωή δεν υπάρχουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίλησε αυτό το μήνυμα. Υπάρχουν τα κανονικά παιδιά. Σε ζευγάρια που μπορεί να περιμένουν χρόνια να βρουν ένα τέλειο σε εισαγωγικά. Να είναι πολύ μωρό, να είναι λευκό το δέρμα του, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Ας δώσουμε ευκαιρίες και στα ακριβώς. παιδάκια. Και στο μητέρα υπάρχουν πολλά παιδιά που ακόμα μπορεί να έχουν ένα μικρό πρόβλημα το υγείας. Οποίο λύνεται, το οποίο λύνεται ακριβώς με την αγάπη. Καταρχήν με την αγάπη, με τη φροντίδα και, εν πάση περιπτώσει, ζούμε... Καλής δεν είναι τέλειος. Ναι. Χρειάζεται μόνο να πάρουν απόφαση ότι θα μεγαλώσουν ένα παιδί σωστά, δίνοντάς το αγάπη. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα, ξέρω εγώ, ακούνε ότι ένα παιδάκι είναι 3 χρονών και λένε «Α, είναι μεγάλο». Δεν είναι μεγάλο. Έχει δεν ολόκληρη είναι... ζωή μπροστά του για να είσαι μπαμπά του. Αλίμονο. Και είναι, ξέρεις τι, μερικές φορές αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι κουβαλάμε κόμπλεξ, τι θα πει ο περίγυρος, είναι μεγάλο, είναι το ένα, είναι το... Μα δεν κάνουμε αυτό το πράγμα για σκεφτόμενοι τι θα πούνε οι άλλοι ή πώς θα το αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ συλληπιτή απόφαση και πολύ καθαρή έτσι, μέσα σου, χωρίς έτσι. Σκιές. Και εγώ τέτοιες. Αυτό το, σου λέω, το θεωρώ και είναι και θέμα ωριμότητας. Θέλω δεν να σου είναι... κάνω άλλη μια ερώτηση. Δεν θέλω να την ξεχάσουμε. Ο Μύρολας, τώρα που μεγαλώνει, έχει ρωτήσει ποτέ για τους βιολογικούς του... Ναι, φυσικά έχει ρωτήσει, του έχω απαντήσει, του έχω δείξει όλο το φάκελό του. Γιατί πια είναι σε μία ηλικία. Καταλαβαίνει που τα πάντα. Καταλαβαίνει τα πάντα. Μου έχει θέσει μία σειρά από ερωτήματα, στο οποίο εγώ του απαντάω με απόλυτη ειλικρίνεια το τι ξέρω. Μέχρι εκεί που ξέρω. Δεν έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια συνολικά να με έχει ρωτήσει 4 φορές. Μεγαλώνοντας φυσικά, περιμένω ότι. Θα μου κάνει περισσότερες ερωτήσεις και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι αν είναι χορτασμένος τόσο πολύ που είναι από αγάπη και οι ερωτήσεις είναι μέσα στο λογικό πλαίσιο και οι απορίες, δεν θα έχει προφανώς, κάποιο πρόβλημα. Προφανώς. Το θέμα είναι να μην φοβάσαι. Ακριβώς. Εάν να αντιμετωπίζεις με φόβο το τι θα με ρωτήσει, το πώς και το τι θα γίνει και το ένα και το άλλο, όχι. Το παιδί, στο παιδί λέμε την αλήθεια. Με τον τρόπο μας, σταδιακά, γιατί δεν πρέπει να του πούμε τα πάντα. Ανάλογα την ηλικία. Αναλόγως στην ηλικία, του λες την αλήθεια, δεν το αφήνεις κενά. Και από εκεί και ύστερα, όταν θα μεγαλώσει και θα φτάσει 18 χρονών, θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος το τι πρέπει να κάνει. Ελένη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ εγώ σήμερα. Και να ξέρεις ότι μόνο για σένα Λομπίζω... το κάνω. Ευχαριστώ. Ξέρεις ότι έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να Το ξέρω να ότι μιλάω δεν μιλάς πια. Φλά και είναι τιμή μας δεν που είσαι θέλω εδώ. Να... θέλω να τελειώνει δηλαδή. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα είπαμε για τα ζευγάρια που ψάχνουν πληροφορίες που ενδιαφέρονται για την υιοθεσία και την αλλαδοχή, γιατί η μπαμπά είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδί μέρα έτσι, με την μέρα, έτσι, ώρα με την ώρα έτσι. Και όχι απλά το γελάει. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα.